Λοιπόν, guys, τι κάνετε, πως είστε? Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ένα καινούριο challenge. Τρώω διάφορα emoji και ρωτάω διάφορους φίλους μου να μου πουν αυτή τι να φάω. Όπως καταλάβατε, παιδιά, θα φάμε διάφορα emojis food. Όπως βλέπετε στο messenger, διάφορα emojis σε στυλ φαγητών. Σήμερα θα φάμε 3-4 φαγητά όπου είναι emoji. 24 ώρες, αυτό είναι το challenge. Ελπίζω να τα πάμε καλά. Πριν αρχίσει αυτό το βίντεο, παιδιά, θέλω να κάνετε ένα τεράστιο like αν θέλετε να συνεχίζω αυτήν τη σειρά με διάφορα άλλα emoji food. Επίσης να κάνετε ένα τεράστιο subscribe γιατί με βοηθάτε να συνεχίσω τα βίντεο και να φτάσουμε τις 200.000. Και επίσης ένα follow στη σελίδα μου στο Instagram. Πραγματικά θα το χαρώ πάρα πολύ να γνωρίσω νέα άτομα και γενικά να βλέπετε την καθημερινότητά μου. Λοιπόν, guys, ο πρώτος που θα πάρουμε είναι ο Νεκτάριος, ο φίλος μου. Όσοι δεν τον ξέρετε, είναι ο Crowd Gamer. Είναι πάρα πολύ καλός μου φίλος. Θα τον ρωτήσω τι να φάω. Και μιας και αυτός είναι λάτρης του φαγητού, θα μας πει. Κάτσε τώρα εξήγα του άλλου τι είναι το emoji. Ναι. Έλα ρε. Έλα. Ρε, κάνω ένα βίντεο και θέλω να μου πεις ένα emoji food. Τι να μου πω, μέσα στο messenger. Ένα μόνο. Θέλεις κιό, πέ μου θκιό. Θα σου πω θκιό για να κάνεις γεύμα. Μπέργκερ και παγαδούες. Δηλαδή να πάω μακτόνατς, ας πούμε. Εντάξει, γαλάμπρο μου. Έγινε. Άντε, πάρε, πάρε. Μπέρκερ και πατατούες. Λοιπόν, guys, καιρό έχει να αλλάξω την τοποθεσία της κάμερας και είναι κάπως αστείο. Τέλος πάντων, ο πρώτος μας ζήτησε να πάρουμε χάμπουργκερ και πατάτες. Άρα θα πάμε στο McDonald's να πάρουμε τις πατάτες που μοιάζουν πάρα πολύ με το emoji το συγκεκριμένο. Μαρία, πάμε μαζί. Αρέσει και της πάρα πολλά την κρατώ έτσι. Επίσης, guys, πριν να πάω θέλω να σας μιλήσω για ένα θέμα. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα comments με ποιο YouTuber θέλετε να κάνω συνεργασία. Περιμένω να γράψεις το comment σου. Εντάξει, γράψες το. Ωραίος. Και θα του στείλω μήνυμα και αν θέλει και αυτός να κάνουμε μια συνεργασία μαζί. Επίσης, guys, θέλω να σας μιλήσω και λίγο για το στρατό. Να οδηγούμε τζελίο, ναι. Φαίνεται πιο ωραίο να οδηγάς. Ελπίζω να μην παίζει η κάμερα. Νιώθω πως τον Καψιάλιν τώρα που κάνει η ιδιωτική καταγραφή. Τέλος πάντων, να σας μιλήσω λίγο για το στρατό. Αν και δεν είναι σωστό να οδηγάς και να μιλάς, αλλά τέλος πάντων. Τώρα τελευταία, παιδιά, δεν ξέρω. Έχω ψιλοβαρεθεί μέσα στο στρατό, αλλά περνάω πάρα πολύ καλά γιατί έχω καλή παρέα. Και πιστέψτε με, όσοι θα πάτε στρατό στο μέλλον, αυτό θα μείνει μέσα στο στρατό. Είναι ο πασαμάς που κάνεις με τους φίλους σου, ας πούμε, ή με τους νέους φίλους που κάνεις. Πάνω κάτω αυτά ήθελα να πω. Όσοι με ρωτάτε πόσο καιρό θα κάνω στο στρατό, ακόμη ένα χρόνο. Μόλαγα βλέπω με όλοι έξω και νομίζουν ότι κάνω σε τίποτα. Γεια σας. Θέλω ένα μέτριο γεύμα Big Mac. Μέτριο γεύμα Big Mac. Θέλω... Ναι, ναι, ναι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, guys, πήγα και αγόρασα McDonald's. Το πρώτο emoji είναι οι πατάτες. Και το δεύτερο είναι το χάμπουργκερ. Και μιας και τρώω, θα σας μιλήσω έτσι λίγο γρήγορα. Όσοι δεν το ξέρετε, παιδιά, και κακός που δεν γνωρίζετε, εγώ το ακούω και κάθε μέρα λόγω του στρατού. Οι Τούρκοι προσπαθούν να σκοτώσουν τη Συρία και να κερδίσουν εδάφη ή οτιδήποτε μπορούν. Κάποιοι άνθρωποι δεν βλέπουν καν ειδήσεις, καν τηλεόραση. Κακόν είναι να μην παρακολουθάς έστω και λίγο αυτά τα προβλήματα που έχει ο κόσμος μας. Και ο λόγος που το αναφέρω, guys. Να κάσω και μια, ναι, ναι. Και ο λόγος, guys, που το λέω, γιατί θα μου γράψετε πολύ, Μάριε, δεν κολλάμε το βίντεο. Παιδιά, είμαι στρατό και αν γίνει πόλεμος θα πρέπει να πάω κι εγώ. Και στη συγκεκριμένη στιγμή που σας μιλάω είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει πόλεμος. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Τέλος πάντων, τρώω και συνεχίζουμε το βίντεο. Λοιπόν, guys, ο επόμενος που θα πάρουμε τηλέφωνο είναι ο Στέφανος. Ο Στέφανος Χαραλάμπους, δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Θα βάλω μια εικόνα εδώ για να ξέρετε έναν περίπου πως είναι. Τέλος πάντων, θα πάρουμε τον Στέφανο. Ελπίζω να μην μας καταστρέψει και να φάμε όλα τα λεφτά μας. Να το ξαναπιάμε. Πες. Παίζει. Έλα, μπρο. Έλα, μπρο. Έλα, ακούεις με. Ναι, μπρο.
Λοιπόν, κάνω ένα βίντεο σε στυλ emoji food, όπως βλέπεις στο messenger, το chat ας πούμε, και λέω σε φίλους μου να μου πουν τι να φάω σε στυλ emoji. Μπρο, νομίζω παγωτό, ξέρω εγώ. Ω, καλή ιδέα, υπάρχει παγωτό. Εσκέρε. Εντάξει μπρο μου, έγινε. Έγινε, τα λέμε, σίγε, σίγε. Εντάξει, παγωτό, είναι εύκολο να βρούμε. Αν και η ώρα είναι περίπου 4 με 5. Τέλος πάντων, πάμε. Λοιπόν, guys, όπως είδατε στην επόμενη συνομιλία μου, πρέπει να πάμε να πιάσουμε έναν παγωτό. Από το περίπτερο δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο παγωτό. Ό,τι βρω θα πάρω. Απλά για να βγει το βίντεο σωστό. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, guys, πήγα και αγόρασα έναν παγωτό. Είναι πιο μεγάλο από το κεφάλι μου. Σίγουρα ας πούμε παιδιά, όσοι κάθεστε και βλέπετε με τώρα να τρώω, είσαστε σε φάση θέλετε και εσείς κάτι να φάτε. Εγώ ας πούμε αν βλέπω ένα βίντεο κάποιον που τρώει, απευθείας πάω και αγοράζω κάτι που έξω. Δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος που το κάνει. Λοιπόν guys, ο τελευταίος που θα πάρουμε τηλέφωνο είναι ο εξωγήινος. Έχουμε κάνει και πιο παλιά τραγούδια μαζί, αν δεν τον ξέρετε. Τέλος πάντων είναι αρκετά καλός μου φίλος, να τον πάρουμε τηλέφωνο. Είναι ο τελευταίος. Συνολικά είναι 4 τα emoji, οπότε, ναι. Έλα ρε μπρο. Έλα μπρο. Άλλο. Λοιπόν, κάνω ένα βίντεο και θέλω να μου πεις ένα φαγητό σε στυλ emoji, όπως είναι που βλέπεις στο messenger. Mm-hmm. Ναι, θέλω να μου πεις ένα φαγητό να πάω να πιάσω, γιατί κάνω ένα βίντεο. Οποιοδήποτε, οποιοδήποτε. Κάτσε να σκεφτώ τα emoji έχει τώρα. Πέλε, ξέρω εγώ, donuts. Donuts, ουί, ωραίο, ωραίο. Οκ, εντάξει, έγινε, 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 bye bye. Donald που θα έβρω παιδιά, η φάση που είναι 8 η ώρα και το μόνο μαγαζί που θα έχει είναι ο φούρνος της γειτονιάς μου. Τώρα αν ξέρω αν έβρουμε, Donald, οκ. Λοιπόν guys, μιας και έχει νυχτώσει και μας είπε να πάρουμε Donald, θα πάμε με μερικούς φίλους μου γιατί anyway θα έβγαινα μαζί τους. Και μιας και θα βγω μαζί τους guys, είναι ευκαιρία να πάρω μαζί μου την κάμερα για να αγοράσω τον Donald. Ελπίζω να μην είναι πάρα πολλά λεφτά τον Donald, γιατί έξω γίνω θα σε γα. Λοιπόν guys, μόλις πήγαμε στο ζωπά και πήραμε Donald, όπως μου ζήτησε ο φίλος μου εξωγήινος. Είναι τόσο γλυκή αλλά πρέπει να τα κάσω τέλος πάντων. Καλό στο βίντεο. Λοιπόν guys, κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο μας. Ήδη έφα μερικά food emoji. Αυτό ήταν το challenge, αυτό ήταν το βίντεο. Είπα να κάνω κάτι διαφορετικό σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε θέλω να μου κάνετε ένα τεράστιο like και να γράψετε κάτω στα comments τη γνώμη σας. Επίσης guys, θα ήθελα να μου γράψετε τι ακριβώς θα θέλατε εσείς να φάω σε στυλ emoji food. Τέλος πάντων guys, κάνετε ένα subscribe να φτάσουμε τις 200.000. Επίσης guys, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα follow στη σελίδα μου στο Instagram. Θα σας πω ένα μικρό έτσι νέο για το μέλλον. Ετοιμάζω live στην Ελλάδα. Ακόμα δεν ξέρω περιοχή. Πάντως κάτι έρχεται. Κάτι έρχεται. Αυτά λοιπόν παιδιά, τι έμεινε να ανέφηκε σικι πίκι κι λικι πίκι. Πούμ ρε, πούμ ρε. Ωραία. Το έχω εξηγήσει το ξαναλέω. Ξαναλέω το ίδιο πράγμα, να. Τέλος πάντων, πάμε να πιάσουμε πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε McDonald's για να δείτε τι κάνω για σας, παιδιά. Εσύ. Να σου πω γύρισα εσύ στο ζορπά και να κάνεις έτσι και ξαγείς πάνω. Εσύ. Παιδιά, ο φίλος μου ο Νικόλας έβγαλε άδεια. Ρε, τι είναι να πιάσουμε, ξέρουμε. Να πιάμε ντόνατ και κούκις. Και κούκις. Μαρία, μαζί. Μαλαούτη. Άρεσκεται να την κράτω έτσι. Μην ξέρω γιατί.